δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην επικείμενη επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου στην Αθήνα Πέμπτη και Παρασκευή, στο τι πρέπει να αναμένουμε, στο αν πρέπει να αναμένουμε κάτι, μιας και αναφερόμαστε στη μεγάλη εικόνα, ποια είναι η δική σας ανάλυση για αυτή την επίσκεψη? Θα σας πω. Όλα μπορεί να τα αλλάξει. Τα πάντα ρί. Εκτός από ένα πράγμα. Τη γεωγραφία. Έχουμε και κάποιες ρίσεις. Η χώρα μας δεν έχει γρικέλια για τις μετακινήσεις. Όπως και την Τουρκία, αυτόν τον ογκόλυθο. Δεν μπορεί να τον μετακινήσεις. Ζούμε σε μια περιοχή που δεν έχουμε άλλο δρόμο παρά να προσπαθήσουμε, όχι με αναξιοπρέπεια, με αξιοπρέπεια και γνωρίζοντας μέχρι πού μπορούν να φτάσουν τα εθνικά μας όρια, να επιλύσουμε τις διαφορές μας με τη γείτονα χώρα. Και δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά το διάλογο. Και η Ελλάδα και η Κύπρος. Αυτός ο διάλογος όμως δεν πρέπει να μπαίνει σε συγκεκριμένα πλαίσια, Πρόεδρε, και εμείς να επηρεάζουμε, να είναι σε πλαίσια... Κοιτάξτε, δεν είναι με τις ρητορικές κορώνες, αλλά με τη σωστή πολιτική. Και ξέρεις, ουδέποτε είπα ότι έχουμε στρατηγικούς φίλους. Ο Βέροφινο Φίτου δεν χρησιμοποίησε ποτέ. Έχετε συμφέροντα, έχετε αναφερθεί. Είπα, και το επαναλαμβάνω, υπάρχουν στρατηγικά συμφέροντα και πρέπει να βρεις πώς συμπλέεις με συμφέροντα μεγαλύτερων χωρών για να μπορείς να επιτυχάνεις και το δικό σου εθνικό συμφέρον στην περιοχή μας. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι ήμουν ποτέ ο πολιτικός που αρέσκεται στο να λιβανίζει κάποιον. Και ούτε ουδέποτε υπήρξα τόσα χρόνια δίπλα από τον Αναστασιάδη να τον λιβανίζω. Τον στήριξα και τον στηρίζω γιατί είναι ένας πολιτικός θέσμα. Και θα σας πω που το στηρίζω. Η Κύπρος ήταν μια απομονωμένη χώρα. Μονοθεματική. Πρώτης χρεοκοπίας, κανείς δεν μας λάμβανε υπόψη. Σώσαμε την οικονομία με τη θυσία των πολιτών και την υπεύθυνη στάση της Βουλής και των κοινωνικών εταίρων, αλλά προπάντων με μια υπεύθυνη οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Αλλά δεν έμεινε σε αυτό ο Αναστασιάδης. Βλέπετε για πρώτη φορά τριμερείς που θα εξελιχθούν σε τετραμερείς συνεργασίες. Συνέχισε την σωστή πολιτική, την ενεργειακή, γιατί εμείς δεν μηδενίζουμε των προηγούμενων κυβερνήσεων. Αλλά τη θεωρώ και σε περαιτέρω. Είναι μέσα από το δεύτερο γύρο, τον τρίτο γύρο αδειοδότησης που πετύχαμε να έρθει η Exxon Mobil, να έχουμε την Eni, την Total, όλα αυτά τα μεγαθύρια. Και όταν η Τουρκία απειλεί την Κύπρο, μην προχωρήσεις σε γεωτρήσεις και έχεις μια Total που είναι κρατική. Και αύριο θα έχεις την Exxon Mobil. Είναι εύκολο να απειλείς μια Κύπρο, πόσο δύσκολο είναι να κάνεις πράξη τις απειλές σου, όταν το τρυπάνι είναι της Exxon Mobil, της Total ή της Eni. Αυτή δεν είναι επιπρόσθετη θωράκιση της κυριαρχίας. Και όταν λέμε για την κυριαρχία και το κύρος της χώρας, είναι με αυτές τις κινήσεις. Και όχι να κρατούμε ένα μικρόφωνο, αγαπητέ μου, από το πρωί μέχρι το βράδυ, με πατριωτικές εξάρσεις, χωρίς καμιά σχέση με τους σημαντικούς παίχτες, τα λέμε και μιλάμε από μόνοι μας. Και την ώρα που κάποιοι μιλούν από μόνοι τους ή στις συνάξεις τις κομματικές, έχεις ένα ηγέτη που μέσα από την εξωτερική του πολιτική ενίσχυσε και τον τομέα της ενέργειας, των εξωτερικών σχέσεων, αλλά είχε και αποτέλεσμα να έχεις ένα Μακρόν να μιλά για το δίκαιο της Κύπρου όσον αφορά τα θέματα ασφάλειας. Να έχεις το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να επαναλαμβάνει ουσιαστικά τις θέσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς ότι είναι προϋπόθεση
να καταργηθεί η καταραμένη συνθήκη εγγύσεων του 60 και να φύγουν τα κατοχικά στρατεύματα για να υπάρξει λύση του Κυπριακού. Είναι μια πολιτική που μπορεί σε κάποιες φάσεις να μην συνοδευόταν στην Κύπρο με τα όμορφα συνθήματα, αλλά έφερε τα εξαιρετικά αποτελέσματα. Και είναι αυτό που μετρά στον Νίκο Αναστασιάδη. Κύριε Φίτου, θέλω και ένα σχόλιο σας για κάτι που ακούγεται έντονα το τελευταίο διάστημα, ότι ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού δεν επισκέφθηκε στην Αθήνα την κυβέρνηση Τσίπρα, είτε να πάει να δει τον Πρωθυπουργό, είτε τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Κοτσιά. Γιατί αυτό? Να σου πω, καταρχήν με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος είχα και στη διάρκεια του Κράζου Μοντανά, αλλά και μετά, εξαιρετική συνεργασία. Και τον εκτιμώ ως τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών που χειρίζεται την εξωτερική πολιτική της Ελλάδος. Είναι το ίδιο όμως με μια επίσημη επίσκεψη του Προέδρου του Κυβερνώντος Κόμματος. Να σας πω όμως κάτι. Δεν χρησιμοποίησα ποτέ την Ελλάδα για να γίνω δημοφιλής στην Κύπρο. Την Ελλάδα την έχουμε στην καρδιά μας. Πόσο ελληνοπρεπείς είμαστε δεν εξαρτάται με πόσες επισκέψεις κάνεις, ιδιαίτερα τις προεκλογικές περιόδους. Ζητήσατε ποτέ την αντικατάσταση του κυρίου Κοτσιά, κύριε Νεοφίδου? Αστειεύεστε. Ποιος είμαι εγώ και να ζητήσω? Μπορεί να το ζητήσατε από τον πρόεδρο, ότι πρέπει να φύγει από τη μέση αυτός για να προχωρήσει η διαδικασία. Προς Θεού, μα είναι πράγματα αυτά να λέγονται? Αυτό είναι η υπόσκεψη των σχέσεων Ελλάδος και Κύπρου. Θα σας πω κάτι για να ξέρετε. Ως ένας από τα πολιτικά παιδιά του Γλαύκου Κληρίδη, σε μια συνάντησή μου μαζί του, του είπα: «Πρόεδρε, η μεγαλύτερη επιτυχία σου είναι γιατί κατάφερες με άλλη το Κυπριακό και έβαλες την Κύπρο στη Ενωμένη Ευρώπη». Το φυσιολογικό ήταν να μου πει: «Ναι, αυτή είναι η μεγαλύτερη μου επιτυχία». Τι σας απάντησε? «Άκου», μου λέει, «η μεγαλύτερη επιτυχία της διακυβέρνησής μου είναι που έκανα ξανά άραγες το μέτωπο Αθηνών Λευκωσίας». Γιατί όντας, μετά το 1974, αυτός ο δυνατός ιστός είχε υποστεί μεγάλη ζημιά. Ήταν μια περίοδος, αγαπητέ μου, που δαιμονοποιήθηκε η Ελλάδα. Ήταν μια περίοδος που όσοι μιλούσα για την Ελλάδα ήταν στο περιθώριο και κατατρεγμένη. Και ο Γλαύκος Κληρίδης θεώρησε ως τη μεγαλύτερη επιτυχία της δεκαετούς του κυβέρνησης στο να ξαναδεθεί αυτός ο εθνικός ιστός και οι άριστες σχέσεις, ανεξάρτητα ποιοι ήταν στην κυβέρνηση, είτε Παπαντρέου, είτε Μητσοτάκης, είτε Κώστας Σιμίτης. Γι' αυτό και πρέπει να διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού τις σχέσεις μεταξύ Αθηνών και Λευκουσίας. Και οι σχέσεις αυτές που είναι στην καρδιά μας, επαναλαμβάνω, δεν είμαι εξ εκείνων για να εκμεταλλεύουμε είτε photo opportunities, είτε συναντήσεις για να με αναβαθμίζουν εν όψη εκλογών ή άλλων σκοπίματων. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν.